Έλα, χρόνια μου πολλά! Πόσα χρόνια γίνεται αυτό εδώ στην Αγία Πετροπόλη και γίνεται μόνο στην Αγία Πετροπόλη? Έλα στο λέω. Βλέπετε τις 18ρες οι οποίες είναι εκπαιδευμένες. Φτιάξτε, πάρτε, πάρετε! Εδώ βλέπετε τη Βίκη, μόλις ήρθε από το στο πλατή. Καλά, ακόμα δεν ήρθα. Καλώς ήρθε στο θρηλυκό πλατή, η Μαθίας. Πώς αισθάνεσαι, Βίκη, που πατάς σε αυτό το ιερό τόπο, το πόδι σου? Να, αυτή είναι η παλίτσα. Τρέμω, αυτό, αυτό είναι ο εξοπλισμός. Λοιπόν, σας πούμε τώρα, βρισκόμαστε στο πλατή Μαθίας. Ήρθα η Βίκη από το Βόλο. Ο Μάκαρος θα έρθει λίγο πιο μετά. Φεύγουμε, πάμε αεροδρόμιο Μακεδονία, μπαίνουμε στο αεροπλάνο της Ελληνέρ και πάμε Αγία Πετρούπολη. Εδώ είμαστε και πάλι με την ομάδα να μαζεύεται σιγά σιγά. Αυτά που βλέπεις εγώ τα δικά μου. Τι έχεις πάρει? Τι να πάρω, λίγα πράγματα μου, ρε. Τι, το σουσουάρ. Ναι, το πιστολάκι. Φύγαμε ξημερώματα από το πλατή Μαθίας και νωρίς το πρωί φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Πήραμε τις λιγοστές αποσκευές μας και προχωρήσαμε στο check-in. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε σε καλή θέση. Είστε σε καλή θέση, σας βάλαμε στην πρώτη σειρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, τι ώρα θα πετάξουμε τελικά? 10:45. Οι άνθρωποι της Ελληνέρ μας εξυπηρέτησαν για μια ακόμη φορά άψογα. Καλημέρα, τι κάνετε? Κάθεστε εδώ. Δεν πειράζει. Ένα ακόμη κοινωνικό έργο μέσα στο αεροπλάνο της Ελληνέρ για την κυρία, πώς σας λένε? Μαρίνα. Την κυρία Μαρίνα. Κυρία Μαρίνα, κουβαλητής είμαι εγώ, άμα θέλετε. Όχι, 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 καθίστε, καθίστε. Ο Κώστας, όπως πάντα, στον κόσμο του. Ελέγχουμε αν μπαίνουν όλοι σωστά και κάθονται στις θέσεις τους. Και αφού του καθίσαμε όλοι αναπαυτικά στις θέσεις μας, φύγαμε για την Αγία Πετρούπολη. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το διασκεδάσαμε όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά. Φυσικά, δεν παραλείψαμε να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο στο αεροπλάνο, αλλά και το πληρώμα. Να είστε καλά, φτάσαμε στην Αγία Πετρούπολη. Ω, κρύο. Είναι το fan club. Όσο εμείς παραλαμβάναμε τις αποσκευές μας, ο Κώστας μοιραζόταν απλόχερα τις γνώσεις του με τον κόσμο. Πόσα χρόνια έχει αυτή εδώ η πόλη? Ξέρουμε ότι λεγόταν Λένιγκραντ πρώτα, αλλά τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, 300 χρόνια, δηλαδή 3 αιώνες, και έγινε αυτή η πόλη που θα δούμε. Είναι αφίστευτο. Μέσα σε 3 αιώνες. Εδώ ήτανε Βάλτος. Ναι, ναι, Βάλτος. Και δεν υπήρχαν σύνορα στις Ρωσίες να πάνε στη Φιλανδία. Ε, καλά τα λέω. Κάτι από 10 ευρώ, να συνεχίσω. Το λαρίκι δεν αντέχει άλλο. Να πω και κάτι τελευταίο. Το γυαλί είναι τηλεοπτικό γι' αυτό. Αυτή η πόλη έγινε για να είναι το παράθυρο της Ρωσίας στην Ευρώπη.
Το μάθατε κι αυτό. Αυτό είναι. Και είναι η Βενετία του Πολά. Έτσι ακριβώς. Και έχει πολλά στοιχεία. Βενετία και Άμστερνταμ. Έχετε πάει στο Άμστερνταμ με τα κανάλια. Η Αγία Πετρούπολη είναι γνωστή και ως το στολίδι της Ρωσίας. Φτάσαμε στην Αγία Πετρούπολη και περιμένουμε όλο το group να πάρει τα πράγματα για να φύγουμε σιγά σιγά και να πάμε στο κέντρο. Δυστυχώς ο άνθρωπος που μας περίμενε, δεν μας περίμενε. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά όλα καλά. Πάμε. Η μόνη λύση για να πάμε στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης ήταν να πάρουμε κανονικά το λεωφορείο. Μπήκαμε στο γκρουπάκι του Μουζενίδη. Το οποίο μας άφησε ακριβώς στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Η Πετρούπολη είναι η πόλη του Αγίου Πέτρου. Επί σοβιετικής εποχής ονομαζόταν Λένιγκραντ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας και ταυτοχρόνως η πολιτιστική της πρωτεύουσα. Ολόκληρο το κέντρο, αλλά και πολλά προάστια έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Πρόκειται για μια πόλη-μουσείο. Η Αγία Πετρούπολη βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Φιλανδία, ακριβώς στο σημείο που ο ποταμός Νέβας εκβάλλει στην Βαλτική θάλασσα. Από αυτό το σημείο αποφασίσαμε να συνεχίσουμε μεταξύ. Βλαντιμίρ Πούτιν, σας προτείνουμε να παίρνετε τηλέφωνο πάντα τον ταξιτζή για να έρχεται και όχι να τον παίρνετε από τον δρόμο. 10 μέτρα έχουμε κάνει την ώρα που μπήκαμε στο ταξί μέσα. Θα φτάσουμε, η φιλεγάδα μας περιμένει, έβγαλε σπηριά. Και ξαφνικά, στον πιο κεντρικό δρόμο της Αγίας Πετρούπολης, γίνεται αυτό. What is this? Ακούστηκε ένα μπαμ, κάτι έσκασε και είχε και λίγο κομπνό. Τι έγινε? Πιτάρντο κοντακίνο, νιώτατε. Ακούσαμε ένα μπαμ, έχω να σας πω, το ακούσατε κι εσείς. Βγήκε λίγο καπνός. Δείτε εγώ είπαμε η μασίνα, αποκανιάλα σύνοχο στο Ιαφυρινίμ που θα ήχω. Ακούστε τώρα τι έγινε. Επειδή προσπεράσαμε ένα αυτοκίνητο και τσατίστηκε ο οδηγός ο Ρώσος, πέταξε δυναμητάκι κάτω από το ταξί τώρα που είμαστε και ακούσε και τον μπαμ για να τρομακατηθεί ο οδηγός μας. Καλώς ήρθατε στη Ρωσία. Στις πολυκατοικίες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ασανσέρ. Πάμε να ανακαλύψουμε την Αγία Πετρούπολη. Είμαστε σε ένα μέρος όπου πραγματικά μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Αυτό το κτίριο είναι διατηρηταίο, έχω να σας πω, και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε. Είναι σαν να βγαίνεις λίγο από ένα έτσι κτίριο, σαν να είμαστε στην φυλακή, αλλά εντάξει. Τη βόλτα μας στην Αγία Πετρούπολη την είχε κανονίσει ο καλός μας φίλος από τη Ρωσία, ο Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ έχει φυσικά ένα κλασικό ρώσικο κόκκινο αυτοκίνητο. Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα. Έλα, πάντα από εδώ. Καλημέρα, είμαστε στην Αγία Πετρούπολη και θα πάμε μια βόλτα με ένα παραδοσιακό ρωσικό αυτοκίνητο. Hello, what's your name? Μιχαήλ. Μιχαήλ, Κωνσταντίνος. Λοιπόν, Μιχαήλ, θα πάμε βόλτα. Να και ο περίεργος. Έλα ρε περίεργε. Hello. Βάλε φωτογραφία, full φωτογραφία. Θα πάμε μία βόλτα στην Αγία Πετρούπολη με αυτό το παραδοσιακό αυτοκίνητο. Το έχεις νοτάτ. Βόλκαλ. Βόγκα. Ποιο μοντέλο είναι, παρακαλώ το κοντρόλ να με βοηθήσει λίγο. Ελάτε λίγο κοντρόλ να μας πείτε. Ποια χρονιά είναι? 1964. Είσαι καλός, ρε. Είναι καλός οδηγός. Good driver. Ωoo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 o
Ω, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε, let's go. Ανοίξεις, πίσω. Όχι ρε παίκτη. Εδώ μεταξύ θα δείτε στην τηλεόραση τα μαγικά. Κάθομαι πίσω και μετά θα πάω μπροστά. Με πιάνει το πίσω. Α, γεια σας. Τι κάνετε? Πάμε σιγά σιγά, ξεκινάμε. Let's go, yes, άντε, γεια σας. Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε στην Αγία Πετρούπολη. Hello, bye bye, bye bye. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια. Πολύ καλό, ε! Η βόλτα ξεκίνησε και ο Κώστας μπήκε ως συνήθως για τα καλά στο ρόλο του. Το αυτοκίνητό μας τραβούσε τα βλέμματα των περαστικών. Άστα και εγώ! Πάρα πολύ! Δεν έχεις τόσο! Ο Μιχαήλ πατούσε τέρμα το γκάζι. Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που... Μπράβο, Μιχαήλ! Everything is good! Okay, όλα! Μιχαήλ, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη μηχανή! Μιχαήλ, κάτι δεν πάει... Μιχαήλ Σουμάχερ! Αυτό είναι, Σουμάχερ! Αλλά Μιχαήλ, νομίζω ότι με τη μηχανή κάτι δεν μας είναι, δεν μας είναι. Driver Silver Dreams! Αμάν, αμάν! Come on, come on! Άντε, άντε, σαράβαλο έχεις! Πήγαινε πιο γρήγορα! Καλά, Μιχαήλ, έχει λίγο θέμα το vocal, τόσο χρονών που είναι, κάπως χοροπηδάει λίγο παραπάνω, μου φαίνεται. Κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Όχι, ρε, όχι, ρε, χάλασε! Πού, χάλασε! Σλαμάιλ! Σλαμάιλ, φουλ! Τι έπαθε, ρε, Μιχαήλ! Τι έγινε! Όχι, ρε, παιδιά! Πού, ρε! Χάλασε! Νταλκά έχει! Τι θέλει, νταλκά! Σμπρόξιμο! Νταλκά φουλ! Λοιπόν, κορίτσια, φέρτε τις κάμερες. Ωραία. Μπες, Μιχαήλ, μέσα. Ναι, πείτε εδώ, πείτε εδώ. Εσείς, φέρτε τις κάμερες, γιατί έχει νταλκά τα μάξι και πρέπει να σμπρώξετε. Έλα, σμπρώξτε. Καμάν, 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 γιατί το αμάξι έχει νταλκά. Έχει νταλκά τα μάξι. Άντε, κορίτσια! Σμπόξτε, 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 πάρτε, πάρε! Πήρε μπρος το αμάξι! Με λίγη βοήθεια από τα κορίτσια της εκπομπής, το αμάξι ξαναπήρε επιτέλους μπροστά. Λίγο πιο κάτω, ένας χαλαρός Ρώσος μας παρακολουθούσε πάνω από ένα δέντρο. Vocal, I love you! Είσαι το καλύτερο αμάξι που έχω! Hello, my friend! My name is Kostas! Nice to meet you. What's your name? Roman. Roman. Here, Rosa. Yuku. Αυτό ήταν. Μια καινούργια φιλία γεννήθηκε. Κάτσε να βγάλουμε. Έχει το καλύτερο κρεβάτι στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη. Bye. Arrivederci, arrivederci. Μιχαήλ, come on, πάμε. Ο Μιχαήλ συνέχισε τη βόλτα στην Αγία Πετρούπολη και οδήγησε τον Κώστα στο ναό του αιματοκυλίσματος. Pit stop, pit stop okay, εκεί. Okay. Πάρα πολύ ωραίος ο Μιχαήλ, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Yes. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Αγίας Πετρούπολης. Thank you very much. Θέλω να μου πεις, Μιχαήλ, με τη βοήθεια της αγάπης που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, για αυτήν εδώ την εκκλησία, εδώ που με έχεις αφήσει ακριβώς, σε αυτό το σημείο. Это место покушения на одного из императоров России, Александра II. Здесь он был смертельно ранен и впоследствии скончался от этого. По-моему, его взорвали. И на этом месте воздвигли вот храм
И говорят, что там осталась его даже кровь до сих пор там, в этом месте, и лежит именно вот то место, оно как-то огорожено. Я там не был ни разу, представляете, вот стыд какой. Θα σε βάλω εγώ μέσα. Ο Μιχαήλ είναι ο καλύτερος που έχουμε συναντήσει εδώ στην Αγία Πετρούπολη, σπασίμπα. Θέλω να πάρω μόνο την μηχανή μου. Μου έκανε ένα καινούριο μηχάνημα δώρο που μπορώ έτσι να βλέπω και να τραβάω εδώ γενικά το τι γίνεται. Μιχαήλ, θέλω να σε βγάλω μια selfie με τη δικιά μου τη μηχανή. Κάτσε εδώ. Βλέπετε, είναι η καινούργια η κάμερα η οποία είχαν εδώ στην Ρωσία, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή και λειτουργεί, έχω να σας πω. Λειτουργεί. Α, έχει ήδη καθαριστήρα. Πάρα πολύ ωραία. Bye bye, Μιχαήλ. Bye. Thank you. Μια άλλη εποχή πραγματικά. Αξίζει όταν έρθετε στην Αγία Πετρούπολη να κάνετε μια βόλτα με τον φίλο μου τον Μιχαήλ. Και κάπως έτσι αποχαιρετήσαμε τον συμπαθέστατο Μιχαήλ. Έφερα και τον ήλιο στην Αγία Πετρούπολη. Και είπαμε λίγο να ξεμουδιάσουμε για να έχουμε καλή φυσική κατάσταση. Πάμε να παίξουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Μπείτε, μαζί μου. Να, εδώ υπάρχει ένα παιδί. Ρίξτε παλάκια! Ρίξτε παλάκια, μορφάκι! Ένα, δύο, τρία! Ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια που μπορούμε να συναντήσουμε στην Αγία Πετρούπολη. Χαλαρώνεις και περνάς τέλεια. Το μαλλί της Αστασίας, κοίτα πως γίνεται. Πρόσεχε. Break down. Είναι δύσκολο πάντα να κολυμπήσεις. Λοιπόν, εγώ θα κολυμπήσω. Break down, ένα μάτ. Μόλις χάσαμε το παιδί. Ένα παιδί λιγότερο. Και βεβαίως μπορείς να κάνεις καλαρίκες και διάφορα άλλα πράγματα. Πολύ εν πλώ. Να δούμε αυτά τα κανάλια, αυτό το ποταμό που τον ακούμε συνέχεια ότι είναι πολύ καλός. Ο Νέβας. Ο καιρός καλός είναι, αρκεί να μην βρέξει. Παιδιά, μιλάμε για βροχή, όχι αστεία. Βικάρα, για πες εσύ πώς φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι ωραία. Αλλά μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην μπορούν να το αντέξουν αυτό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν έχω φόβο. Το δέχεσαι αυτό. Το δέχομαι, ναι. Μπράβο. Δεν φοβάμαι. Η αγάπη φοβάται, ας πούμε. Την έδωσε στεγνά. Ολλανδικό στοιχείο φαίνεται σε αυτή την πόλη από το γεγονός ότι τα κτίρια είναι πολύχρωμα. Γιατί Ολλανδοί και ποιοι άλλοι αρχιτέκτονες και Ιταλοί χτίσανε αυτήν εδώ την πόλη. Κώστας Μάτζιος από την Αγία Πετρούπολη. Πάμε. Είναι εντυπωσιακά τα κτίρια. Υπάρχουν λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί περνώντας από αυτό το δρόμο να μην τις βλέπετε, αλλά πραγματικά γυρίστε το κεφάλι και δείτε. Φοβερή λεπτομέρεια. Είναι μεγάλα για να εντυπωσιάζουν αυτά τα γάλματα τον κόσμο ο οποίος περνάει και για έναν ακόμη λόγο που θα σας το πω πάνω στο κανάλι. Είναι μεγάλα γιατί δεν μπορούσαν οι αρχιτέκτονες, τόσο οι Ολλανδοί όσο και οι Ιταλοί, να αντιγράψουν τους Έλληνες. Πριν πάμε να πάρουμε ένα ακόμα μέλος της αποστολής,
χωρίζουμε την αποστολή σε δύο πτήσεις της Έλληνερ. Μία έρχεται η βασική ομάδα, μία έρχονται οι αναπληρωματικοί. Τώρα θα έρθει ο αναπληρωματικός οπερατέρ, ο οποίος κάποτε ήταν και βασικός, αλλά με τις επιδόσεις που έχουμε από τη Βικάρα από πίσω, τα πράγματα είναι αλλιώς. Θες μια κρέπα? Σίγουρα, θα ζηλέψεις. Τέλειο, αλήθεια. Ωραία. Δεν θέλω, κάνω δίαιτα. Είμαστε ακόμη στην Αγία Πετρούπολη και καθοδόν για να παραλάβουμε από το αεροδρόμιο τον Γιάννη, τον βασικό οπερατέρ της εκπομπής, που αποφάσισε να έρθει με άλλη πτήση. Ήρθαμε λοιπόν να πάρουμε τον φίλο μας τον Μάκο για να μπορέσουμε να πάμε να τον πάμε στην Αγία Πετρούπολη. Θα το αφήσω εδώ στο αεροδρόμιο, εγώ λέω, και θα πάω με κάτι άλλο. Μάκο, αν δεν χωράς αυτό, έχουμε και εκείνο, το ξέρεις. Διαλέγεις και παίρνεις, οκ. Okay. Δεν κρατιέται η βοηθός οπερατέρ να δώσει τις κιτάρες στο βασικό οπερατέρ. Πάμε λοιπόν να τον παραλάβουμε. Μακάρος. Ο Κώστας είναι κλασικά στο κόσμο του, αλλά αυτή τη φορά παρέα με τη Βίκη. Ζάλιζομαι αυτό πολύ φωτό. Είμαστε στο αεροδρόμιο στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία πάντα, περιμένοντας τον Μάκο Ιωάννη να έρθει με την Ελληνέρ. Μας έχει στήσει σήμερα με τον Νίξον. Όχι, δεν φταίει ο Μάκος. Η κατάσταση θυμίζει λίγο τη φράση «Τα παιδεία παίζει». Όταν θα έρθει ο κουρασμένος οπερατέρ, θα του δώσω λίγο από το καφέ μου να πιει. Ύστερα από λίγο καταφτάνει επιτέλους και ο οπερατέρ μας. Έλα ρε γουλάνα! Έλα ρε γουλάνα! Έλα σολέ, ολέ! Έλα σολέ, ολέ! Να σταματώ να τραγουδώ ποτέ, ωε! Τα παιδιά τώρα γνωρίζονται, έλα ρε μακάρα. Ήρθε ο οπερατέρ, λοιπόν πάμε να κατακτήσουμε την Αγία Πετρούπολη. Ήταν καλή πτήση? Πολύ καλή, εξαιρετική. Τι είναι, με ποια εταιρεία ήσουν? Φυσικά με την Ελληνέα. Τέλεια, έλα, πες πάνω. Έλα σολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Νο, πού πάμε? Στην Αγία Πετρούπολη, Κώστα. Φτάσαμε για άλλη μια φορά στο ιστορικό κέντρο. Πάρα πολλοί τουρίστες έρχονται εδώ. Ο Ναός του Χυμαίνου Αίματος. Πρόκειται για ένα κομψοτέχνημα μεγάλων διαστάσεων, γεμάτο πολύχρωμα λεπτουργήματα. Είναι ένας ναός που αποτελεί το όνειρο κάθε φωτογράφου, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί πραγματικά αλλιώς να το βλέπετε μέσα από τον κινηματογραφικό φακό και αλλιώς θα δείτε και εσείς οι ίδιοι να τον φωτογραφίσετε. Με μια ιστορία που μας την είπε ο Μιχαήλ. Με χαρακτηριστικούς πύργους σε σχήμα κρεμμυδιού. Ακριβώς δίπλα μπορείς να συναντήσεις πραγματικά έργα τέχνης από καλλιτέχνες του δρόμου. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας στο κέντρο. Άλλωστε, όπως λέμε συνέχεια, για να μάθεις μια πόλη, πρέπει οπωσδήποτε να την περπατήσεις. Είμαστε στο πιο κεντρικό σημείο της Αγίας Πετρούπολης. Από εδώ μπορείς να πάρεις το καραβάκι και να κάνεις μια βόλτα στα κανάλια. Στο βάθος είναι η εκκλησία του αιματοκυλίσματος. Ο οπερατέρ μας δεν έχει πιάσει ακόμη στα χέρια του την κάμερα. Αναρωτιέμαι μήπως τελικά ήρθε μόνο για την παρέα. Εκεί που έχει, δεν βρέχει, μπορεί ξαφνικά να έρθει μια βροχή και να τα αλλάξει όλα. Οι άνθρωποι καθορίζουν την καθημερινότητά τους σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν την πόλη, στην Αγία Πετρούπολη. Καλώς είμαι. Πολύ καλός, Κώστα. Πάμε για κρουαζιέρα τώρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα σιγά σιγά. Πάμε να δούμε την πόλη εν πλώ. Να δούμε αυτά τα κανάλια, αυτό το ποταμό που τον ακούμε συνέχεια ότι είναι πολύ καλός. Ο Νέβα, ο καιρός καλός είναι, αρκεί να μην βρέξει. Αρκεί να μην βρέξει. Για να δούμε, Κώστα, έπιασε η ευχή σου? Ξεκινάει να βρέχει σιγά σιγά. Κάποιοι μπαίνουν μέσα, εγώ θα πάρω κουβέρτες για την ομάδα. Κουβέρτα. Ο Κώστας μιλάει για κάποιο λόγο σε όλους στα ελληνικά και το περίεργο είναι ότι συνεννοείται.
Η κρουαζιέρα μας ξεκίνησε με ένα ψηλό βροχο. Η ξενάγηση γινόταν μόνο στα ρωσικά. Στην Αγία Πετρούπολη νιώθει συχνά ότι είσαι στη Βενετία. Στη Βενετία όμως της Ρωσίας. Ενώ περνούσαμε κάτω από τις χαμηλές γέφυρες του καναλιού της Αγίας Πετρούπολης, η βροχή άρχισε να δυναμώνει. Αμέσως μόλις βγήκαμε στο ποταμό Νέβα, η βροχή δυνάμωσε κι άλλο. Η ξεναγός μιλούσε αποκλειστικά και μόνο στη μητρική της γλώσσα. Τα αγγλικά εδώ μάλλον δεν είναι πολύ δημοφιλή. Η βόλτα στο ποταμό Νέβα είναι μαγική, ανεξαρτήτως καιρού. Θα έλεγα, στο ποταμό Νέβα δεν βρέχει, έχω ομπρέλα. Κάποια στιγμή πέρασαν από δίπλα μας ακόμη και jet ski. Μπαίνουμε σιγά σιγά πάλι μέσα στο ιστορικό κέντρο. Χρειάστηκε να περάσουμε πολλές γέφυρες προτού φτάσουμε στο φρούριο των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Το φρούριο αυτό οικοδομήθηκε το 1703 από τον ιδρυτή της πόλης Μεγάλο Πέτρο και αποτελούσε την αρχική ακρόπολη της Αγίας Πετρούπολης. Раскинули свои величественные просторы, доставляя вибрации, что поселили запахи. Το έργο ολοκληρώθηκε πλήρως το 1740 υπό την εποπτεία του διάσημου αρχιτέκτονα Ντομένικο Τρεζίνη. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του φρουρίου είναι οι 6 επιβλητικοί προμαχώνες του, οι οποίοι αρχικά ήταν ξύλινοι, όμως στη συνέχεια ανακατασκευάστηκαν με ισχυρότερα υλικά όπως πέτρα και σίδερο. Από το 1720 κιόλας, το φρούριο χρησιμεύει ως βάση της αυτοκρατορικής φρουράς αλλά και ως φυλακή ύψης της ασφαλείας, κυρίως για πολιτικούς κρατουμένους. Δεν είναι μόνο ωραία, είναι μαγικά. Η βροχή έφερε την ομάδα αρκετά πιο κοντά. Μιλάμε για πάρα πολύ βροχή. Αλλά εδώ είμαι, συνεχίζουμε. Απ' τη μία είναι το ζευγάρι και από την άλλη ο Κώστας αγκαλιά με την ομπρέλα. Επιτέλους ο καιρός έφτιαξε και ξαναβγήκε ο ήλιος. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής στη βάση μας, όλη η ομάδα μας ήταν πεινασμένη και έψαχνε για καλό φαγητό. Και ξαφνικά, βρέχει πάλι. Ο Κώστας τα έχουμε πει, μονίμως στον κόσμο του. Πολύ τυχερά αυτά τα παιδιά. Αλήθεια, γιατί δεν παίρνετε κανένα λαχείο? Όταν αρχίζει και βρέχει στην Αγία Πετρούπολη, οι συνθήκες γίνονται πραγματικά αντίξωες. Αλλά η ομαδάρα δεν μασά. Προχωρά. Παιδιά, μιλάμε για βροχή. Όχι αστεία. Είπαν ότι είμαστε πολύ τυχεροί που δεν είχε βρέξει τόσες μέρες. Ανοίξαν οι ουρανοί. Κολυπάμε. Στην Αγία Πετρούπολη, όπως και παντού στον κόσμο, συναντά κανείς πολλούς Έλληνες. Η βροχή σταμάτησε. Να το! Γιαννάρα, θα κάνουμε το εξής. Λίγο πριν ανέβουμε στις σκεπές, θα μπούμε εδώ στο γκριλ γύρω, γιατί μας έκανε τρομερή εντύπωση ότι γράφει ελληνικό μενού. Ναι, γύρω! Να δούμε αν τελικά ο γύρος της Αγίας Πετρούπολης, της Ρωσίας δηλαδή, έχει κοινά σημεία με το γύρο της Θεσσαλονίκης. Παύλα Ελλάδας! Πάμε παρακαλώ, προηγήστε, μπείτε μέσα. Μέσα είναι και τα κορίτσια που μας περιμένουν. Ναι,
Πλέον δεν πάτε πουθενά χωρίς τα κορίτσια. Το έχουμε καταλάβει. Αυτό που είπε ο Κώστας για τις σκεπές είναι αλήθεια. Σκοπεύουν να σκαρφαλώσουν όντως στις σκεπές της Αγίας Πετρούπολης. Μέχρι τότε όμως είναι ώρα για φαγητό στους αναπαυτικούς καναπέδες. My name is Kostas. My name is Timur. Adiaris. Adiaris. Ήρθε επιτέλους η ώρα για φαγητό. Πίναμε, δώστε μας να φάμε. Δεν γίνεται να έρθεις στη Ρωσία και να μην φας σούπα. Ακούστε τώρα χρηστικές πληροφορίες από ένα ταξιδιώτη. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίο το μαγαζί. Είσαι σε μια χώρα και έχεις ξεμείνει από χρήματα. Θα πρέπει να βγάλεις κάμερα που πάντα θα έχεις μαζί σου. Θα λες ότι είσαι από την εκπομπή και ότι γυρίζεις σε όλο τον κόσμο, ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο και δοκιμάζεις γεύσεις. Πόσο δε αν ακούσεις τη λέξη γύρος ίσον Ελλάδα. Οπότε λες, έλα εδώ ρε παιχτή, πέρε μας λίγο να τσεκάρουμε και θα σε βγάλουμε εμείς στην εκπομπή. Αν έχεις πρόβλημα, το στέλνεις σε εμάς, στο γκρουπάκι μας στο Facebook και παίζει κανονικά. Μπράβο Κώστα. Αυτές, μάλιστα, είναι πληροφορίες που ταιριάζουν γάντι σε μια ταξιδιωτική εκπομπή. Συγχαρητήρια. Με το που ήρθαμε, μας κενάνε έναν χυμό δικό τους, κάνουν welcome drink, γιατί ήρθαμε από την Ελλάδα, που είναι με φράουλα, ε. Λεμονάδα. Λεμονάδα με φράουλα. Cheers. Στη δικιά μας. Φτάνει, παιδιά, με το φαγητό. Ώρα για λίγη δράση. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί είναι απέναντι. Εδώ μας περίμενε ο Αντών και η ομάδα του. Έχουμε δώσει ραντεβού τώρα για να πάμε να κάνουμε μια ξενάγηση στις σκεπές. Δεν είναι νόμιμο εντελώς, 100%, αλλά γενικότερα συνηθίζεται εδώ στην Αγία Πετρούπολη. Και σήμερα το απόγευμα είναι πάρα πολύ καλό, οπότε πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είναι το πρώτο απόγευμα που δεν βρέχει. Ο Αντών μας έδινε χρήσιμες οδηγίες για τη ξενάγησή μας στις σκεπές της Αγίας Πετρούπολης. Напоминаю, что меня зовут Антон, и я буду вашим гидом на предстоящую прогулочку по крышам. Все здания в центре Петербурга строятся вплотную друг к другу и не имеют между собой зазоров, что позволяет передвигаться с дома на дом, не спускаясь. Το βασικό πρόβλημα σε αυτές τις ξενάγησεις είναι να μην ενοχληθούν οι ένοικοι της οικοδομής. Мы ведём себя, тем успешнее наше мероприятие. Ready. Все, все готовы. Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε τις ταράξεις Αγίας Πετρούπολης. Μας είπανε μέσα να μην μιλάμε, γιατί δεν υπάρχει νόμος που το απαγορεύει, αλλά ούτε νόμος που το επιτρέπει. Η ξενάγηση στις σκεπές της Αγίας Πετρούπολης γίνεται πάντα από οργανωμένες ομάδες νέων. Τώρα λέει δεν μιλάμε. Μούγκα. Μπήκαμε σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Πολύ προσοχή να μην κάνουμε φασαρία, γιατί ακριβώς από κάτω μένουν οικογένειες. Φτάσαμε στην πόρτα που οδηγεί στη ταράτσα. Αλάτια, τόπι сюда. Και ναι, η θέα είναι εκπληκτική. Ένα
ένας και με πολύ προσοχή βγήκαμε στη σκεπή κάνοντας απόλυτη ησυχία. Αυτό δεν το είχαμε ξανακάνει ποτέ στη ζωή μας. Μια βίλα σηκώ στα μάτια. Είναι φανταστικά εδώ πάνω και πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία που ζούμε παρανόμως στην Αγία Πετρούπολη. Στη σκεπή συναντήσαμε παιδιά και από άλλες χώρες. Βικάρα, για πες εσύ πώς φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι ωραία. Αλλά μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην μπορούν να το αντέξουν αυτό. Ναι. Καταλαβες. Δεν έχω φόβο. Το δέχεσαι αυτό. Το δέχομαι, ναι. Μπράβο. Δεν φοβάμαι. Η αγάπη φοβάται, ας πούμε. Την έδωσε στεχνά. Η αγάπη δεν φοβάται. Η αγάπη κάνει ξενάγηση. Αγάπη. Τσιαφταρούδι εδώ πάνω. Θα είχε πέσει στο πλάτσο. Σαν τον Άι Βασίλη σε τζάκι. Η κλίση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι παλιές συσκεπές. Είναι κάτι μοναδικό πάντως. Πρέπει να ακούς ακριβώς τι σου λέει ο υπεύθυνος και πού να πατάς. Όσο επί το πλήστον, οι ηλικίες που ακολουθούν είναι νεαρές και είμαστε... Πίστευτοι. Είμαστε την ώρα που ανάβουν τα φώτα και πραγματικά αλλάζει εντελώς η Αγία Πετρούπολη. Παιδιά είναι επαγγελματίες αυτό που κάνουν και το κάνουμε όσο γίνεται περισσότερη ασφάλεια. Και μας έχουν στο κέντρο της ταράτσας και όχι στις άκρες αυτής. Όταν περπατάτε στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης, να κοιτάτε και ψηλά. Είναι βέβαιο ότι θα δείτε ανθρώπους να περπατάνε πάνω στις στέγες. Εντάξει, εδώ είναι πολύ εντυπωσιακό. Πολύ προσεκτικά και φτάσαμε στην άκρη της σκεπής. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Είμαστε στο πιο ψηλό σημείο στην Αγία Πετρούπολη. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτό. Нас было маленькое здание, двухэтажное, куда мы собирались, чтобы просто отдохнуть. Оно было достаточно тихим, чтобы никак гопники где-то в подъездах или во дворах. Να προσέχουμε. Τι λες σε όλους, τους πιτσιρικάδες μας βλέπουν και τώρα τους μπαίνουν ιδέες στο μυαλό, τι θα πρέπει να προσέχουν. Я следить за тем, что они делают. То есть не делать глупостей, чтобы не получить травм и никто не упасть вниз. Ασφάλεια και να μην ρισκάνω τη ζωή. Πες μου ένα περιστατικό κλείνοντας που έχει συμβεί, κάπου που ίσως έχεις τρομάξει ή κάτι το οποίο έχει γίνει και θα ήθελες να το μοιραστείς μαζί μου. Мой товарищ чуть не упал с крыши. Второе, в меня стреляли из дробовика. Второе, на Северной Короне в меня стреляли из дробовика. Зе пировольсан, каноника? Еще и с арбалетом как-то меня...
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Μην το δοκιμάσετε από το σπίτι σας. Πρέπει να υπάρχουν επαγγελματίες. Αλήθεια, ξέρεις πώς με λένε στο επίθετο? Κωνσταντίνος είναι το όνομά μου. Το επίθετό μου, το ξέρεις? Ναι. Θες να το μάθεις? Хочешь узнать? Конечно, хочу. Spider-Man. Thank you very much. Bye bye. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται από πίσω. Δεν θέλω να κοιτάξω πίσω με τίποτα τι γίνεται. Εδώ. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και ειδικά τώρα που ανοίγουν τα φώτα της πόλης είναι κάτι το μοναδικό, το εξαιρετικό. Μην το δοκιμάσετε από το σπίτι σας. Αν θέλετε να το κάνετε, θα απευθυνθείτε σε οργανωμένες ομάδες ανθρώπων που το κάνουν, πρακτορία θα μπορούσαμε να πούμε, που βρίσκονται στην Αγία Πετρούπολη. Αγάπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Άντε, πάμε. Τώρα, για να σηκωθούμε. Από εδώ, από το ψηλότερο σημείο της Αγίας Πετρούπολης, πάμε για διαφημίσεις. Μέχρι να επιστρέψουμε, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, στον κόσμο του, για να κερδίσετε ένα ταξίδι στην Αγία Πετρούπολη. Γιατί ό,τι ζούμε εμείς, το ζείτε κι εσείς. Γιάννη Μάκο, θα μιλάς δυνατά, σε παρακαλώ. Βρισκόμαστε ακριβώς στο μεγαλεπίγωνο και τεράστιο κτίριο του Ερμιτάζ, του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο. Τελευταία μέρα στην Αγία Πετρούπολη και η ομάδα ξύπνησε με κέφια. Φτάσαμε στην Αγία Πετρούπολη και είπαμε να κάνουμε μια βόλτα με την Ελισάβετ, η οποία θα μας ξεναγήσει. Τον ξέρετε τον άνθρωπο. Τώρα ποιος είναι αυτός? Είναι ο μεγαλύτερος ποιητής της Ρωσίας. Ο μεγαλύτερος ποιητής, ονόματι? Ο Αλεξάνδρ Πούσκιν. Ο Πούσκιν. Ναι. Και αυτή είναι η Πουσκινοπλατεία. Πες μου ένα ποίημα. Στα ελληνικά, δεν ξέρω. Πες το ένα στα ρώσια. Είναι η Βίκη ακριβώς πίσω από την κάμερα που την κουνάει έτσι και την βλέπετε. Ναι. Πολλά καλώδια εκεί από πάνω, ε. Πού να πετάξει λίγο το τεράκι. Ναι, αν το ίντερνετ πάει έτσι. Το ίντερνετ πάει. Βίκη. Από πάνω. Από πάνω πάει, όχι από κάτω, ε. Είναι εμφανές ότι τα καλώδια είναι πάρα μα πάρα πολλά. Η φίλη μας η Ελισάβετ είναι δασκάλα ελληνικών στην Αγία Πετρούπολη και έχει το δικό της φροντιστήριο. Περάσαμε να πούμε ένα γεια. Έχεις πάει ποτέ στην Ελλάδα? Ναι, ποιο μέρος άρεσε πάρα πολύ? Πάρα πολύ η Κρήτη. Η Κρήτη. Από εκεί συνεχίσαμε για το θέατρο του Όλεκ. Ο φίλος μας ο Όλεκ μας μετέφερε ένα εκπληκτικό μήνυμα. Για ακούστε το. Ο Κώστας δεν έχασε την ευκαιρία να παίξει θέατρο, αλλά και να τραγουδήσει. Και εσείς από το σπίτι. Γρατσουρίστε ό,τι βρείτε. Αν δεν έχετε κιθάρα. Οα! 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 Η Αγία Πετρούπολη είναι γεμάτη με μουσικές σκηνές. Είναι μια άκρος νεανική πόλη. Για ακόμη μια φορά ήρθε η ώρα για φαγητό. Yes! Εδώ είμαστε στο El Greco να φάμε κάτι. Ελάτε κορίτσια, ελάτε. Εδώ οι Ρώσοι έχουν κάνει μια ταβέρνα εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα. Μας περίμεναν με ζωντανή μουσική, ενώ οι σερβιτόρες ήταν ντυμένες αρχαίες Ελληνίδες. Η νύχτα έπεσε και εμείς συνεχίσαμε τη βόλτα μας στην Αγία Πετρούπολη. Είμαστε πραγματικά στην πρωτεύουσα του μπαλέτου. Ρώσοι οδηγοί τρέχουνε full. Claps, please, claps, claps. Ο Κώστας είναι εμφανώς επηρεασμένος από τα πολλά μπαλέτα της Ρωσίας.
remembers well. It's a story she's too tired to tell. Μας πήγε να δούμε και τις κινούμενες γέφυρες της Αγίας Πετρούπολης. Και από εκεί κατευθείαν στην πλατεία των Ανακτόρων. Το μοντέλο μας, το μοντέλο, το μοντέλο. Πες του, κατάστηκε. Και θα κολλήσει, πια η φάση ότι θα φύγει, θα φύγει, θα φύγει και τούπα. Στην πλατεία των Ανακτόρων μπορείς να συναντήσεις σχεδόν τα πάντα. Γιάννη, πού βρισκόμαστε? Γιάννη Μάκο, θα μιλάς δυνατά, σε παρακαλώ. Βρισκόμαστε ακριβώς στο μεγαλεπίγωνο και τεράστιο κτίριο του Ερμιτάζ, του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο. Το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο είναι το Ερμιτάζ, το οποίο βεβαίως έχει μέσα πάρα μα πάρα πολλά εκθέματα για να μπορέσεις να το γυρίσεις πόσα χρόνια θέλεις. 11 χρόνια πρέπει για να δεις όλα τα εκθέματα, έχει υπολογιστεί. Έχει υπολογιστεί με απόλυτη ακρίβεια. Τι έχει γίνει ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα? Λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, ναι, η πλατεία έχει σχεδιαστεί καταρχήν από τον Κάρλο Ρώση, ναι, Ιταλός σχεδιαστής. Το 1905 έγινε, αιματοκυλίστηκε όλη η πλατεία. Εδώ, εδώ που βρισκόμαστε, σκοτώθηκε πάρα πολλής κόσμος. Ναι, από μια εξέγερση που έγινε το 1905. Ναι. Το 1917, βέβαια, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, το κτίριο αυτό λειτουργήσε και σαν κτίριο κυβερνήσεως για τους Μπολσεβίκους. Και επίσης ένα τελευταίο στοιχείο είναι ότι οι Ναζί που είχαν υποσχεθεί ότι θα καταστρέψουν το Λένιγκραντ. Τότε την παλιά, την Αγία Πετρούπολη λεγόταν Λένιγκραντ, 1941-1945. Αναγκάστηκε πολλοί κόσμος της πόλης, μπήκε μέσα για να φυγαδευτεί, ναι, και κατάφερε και σώθηκε. Γιάννη Μάκο, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι κλείνοντας. Για να πάμε αποτελεί για... και αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης κατά του ναζισμού αυτό το κτίριο. 1941-1945. Γιάννης Μάκος, όταν τον έχουμε πάντα στα γυρίσματα, λέει τα καλύτερα χαιρετισμούς στο Βόλο από την Ρωσία που βρισκόμαστε, από την Αγία Πετρούπολη. Μπράβο Γιάννη, σου αξίζει ένα φιλί. Και με αυτό το φιλί σας αφήνουμε για σήμερα από την Αγία Πετρούπολη. Την πόλη που μας άφησε πολλές έντονες συγκινήσεις και αναμνήσεις. Το ταξίδι όμως δεν σταματά ποτέ. Και στο επόμενο επεισόδιο συνεχίζεται από τη συναρπαστική Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας. Μέχρι την επόμενη φορά, να μην ξεχνάτε να ζείτε με πάθος την κάθε στιγμή. Στην Αγία Πετρούπολη, το 65% είναι γυναίκες. Άρα πόσο ποσοστό μένει για τους άντρες? Πόσο? 35. Έλα. 35. 35% μόνο για τους άντρες. Δηλαδή. Τυχερή. Και ο πιο χάλια να είσαι, εδώ έχεις ελπίδες να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια. Δεν έχω να πες δηλώσεις. Τίποτα, δεν τελειώνει πουθενά, λέω αυτό το πράγμα. Ναι. Κάτω τα ράτσα είναι και πιο ψηλά. Ναι. Και πακεσκερές να πας, ωραία θα ήταν. Τέλεια. Και στον Τρούλο το χρυσό εκεί ακόμα καλύτερα. Και να κάτσεις πάνω. Τα παράπονα, βλέπετε, η παραγωγή. Δεν καταλαβαίνω γιατί ζωρίζονται. Τους έφερα στο καλύτερο σημείο της Αγίας Πετρούπολης. Είναι ένα θέατρο. Ένα θέατρο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας θυμίζει την Αλεξάνδρεια Μαθίας. Γιατί λέγεται? Αλεξανδρίσκη. Αλεξανδρίσκη. Και μάλιστα μέσα είναι και το άγαλμα της Εκατερίνης της Β' που βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει Αγία Πετρούπολη έτσι. Δεύτερης. Της Κατερίνας της Δεύτερης. Όχι Β'. Της Κατερίνας της Δεύτερης. Που βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει η Αγία Πετρούπολη έτσι όπως τη βλέπετε σήμερα. Άρε Ζάκο, δείτε λίγο. Γεια σας κορίτσια, hello. Άρε Ζάκο, παίξε με την κάμερα. Ρε Ζάκο, τι σε βάλαμε ρε Ζάκο, παραγωγή. Είμαι το παιδί των λουλιών. Let's go to the bus. Okay, bus. Θα μπω σε μπας, ζωή μου θα μπω σε μπας. Έφτασα στην Αγία Πετρούπολη για να μπω σε μπας. Περάστε, περάστε. Το εισιτήριο δικό μου για όλο το λεωφορείο. Κυρίες μου και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.